Έλα, Αλέκο. Ακούω. Ναι. Γεια. Τι γίνεται? Καλά. Καλησπέρα. Παίρνω από πολύ μακριά, από Καλαμπάκα, Μετέωρα, δεν ξέρω αν τα ξέρεις. Και θέλω έτσι να διαμαρτυρηθώ για ένα, θέμα πάνω στο οποίο, για τα συνδυσιμιακά εισιτήρια. Πες, να δούμε τι θέλει να πεις. Δεν ακούγεται μέσα διάδεξη. Ναι. Φίλε, κλείσε την τηλεόραση γιατί μέσα εδώ πέρα δεν ακούγεται αυτό που θες να πεις. Ναι, είναι μέσω ίντερνετ για αυτό τώρα. Ναι, ακούς τώρα. Εγώ σ' ακούω. Πες μου τι θες να πεις. Ναι. Θέλω να πω ότι ενώ οι Βάζελοι τα έχουν τα εισιτήρια, €170 ευρώ, εμείς έχουμε, είναι 360 ευρώ συν 320 ευρώ συν τα 360 ευρώ, ναι, και ναι. Μαζί 320 συν 60, ναι. Ο Παναθηναϊκός παίζει στο ΆΚΑ, ναι, που είναι σαφώς μεγαλύτερο γήπεδο και έχει δυνατότητα να βγάζει πιο φθηνά εισιτήρια και να, για να μαζέψει, ναι, πιο πολύ κόσμο. Ναι. Πρώτον αυτό. Και το δεύτερο, όταν ο Παναθηναϊκός έπαιζε στη Λεωφόρο, που ήταν πιο μικρό το γήπεδο, τα εισιτήρια διαρκείας του ήταν πολύ πιο ακριβά από τα δικά μας. Ναι. Γιατί και εμείς παίζαμε στη Ριζούπολη και ήταν φτηνά όμως τότε. Αλλά ο Ολυμπιακός είχε πολύ καλή ομάδα τότε και πήρε πολλά συμβόλαια. Ναι. Όταν φτιάξουν όλοι οι γήπεδα λοιπόν. Έλα, πες μου, πόσες είναι οι το θέμα είναι ότι εντάξει, μωροκαματιάριδες είμαστε. Είναι μεγάλο το ποσό όμως. Έτσι, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι μικρό το ποσό. Εγώ δεν λέω ότι είναι μικρό το ποσό. Και το θέμα είναι ότι εμείς εδώ αλλά στην Ελληνική. Αλλά δεν κάνει σύγκριση. Δεν κάνει σύγκριση μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι και εμείς εδώ στην επαρχία πρέπει κάποια στιγμή να μας δώσει η καινούργια διοίκηση μου, ο κ. Μαρινάκης, εισιτήρια για να κατεβαίνουμε κάτω, να βλέπουμε και εμείς την αρρώστια μας. Τι να κάνουμε, πώς να κατεβαίνουμε κάτω στην Αθήνα. Όταν είχαμε το ΆΚΑ, πόσα εισιτήρια παίρνανε εσύ της επαρχίας, τι τιμές είχανε, τα θυμάσαι? Δεν παίρνανε, αλλά το θέμα είναι αυτοί που είναι τρελαμένοι, πρέπει να κατεβούν κάτω. Εγώ δεν σου λέω όχι, αλλά τα τελευταία χρόνια εγώ στο Καραϊσκάκι, μόνο στα, ναι, ντέρμπι και στα Champions League έβλεπα τον κόσμο έτσι να τρέχει για... Εμείς εδώ έχουμε θύρα 7 τρικάλων, αλλά δεν μας δίνουν καθόλου εισιτήρια. 1-2 εισιτήρια κι αν. Και γραφόμαστε με συνδρομή 60 ευρώ και δεν μας δίνουν. Τι να πω, παίρνουν και αυτοί λίγα βέβαια. Τη συνδρομή στο σύνδρομο τη δίνεις για να υπάρχει σημείο του Ολυμπιακού μέσα στην κάθε πόλη. Μην το συγχαίρεις, ναι, αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη, όταν ο σύνδεσμος παίρνει 5 και 10 εισιτήρια, τι να πρωτοβολέψει? Έχουμε το πρόβλημα, το ξέρουμε. Ότι το Καραϊσκάκι είναι μικρό για μας. Ναι. Το Καραϊσκάκι είναι μικρό. Ας πούμε η θύρα 7 χωράει 6.500 εισιτήρια. Όταν τα 4 είναι διαρκές, περισσεύουν 2.500 εισιτήρια. 2.500 εισιτήρια για τους οπαδούς του Ολυμπιακού στο Λεκανοπέδιο, ξέρεις τι είναι? Τίποτα. Ναι, ναι. Τίποτα. Έχεις δίκιο. Εντάξει, δεν λέω ότι. Όλοι έχουν δίκιο από την πλευρά τους. Από την πλευρά τους, ναι, όλοι έχουν δίκιο. Όταν εγώ, ας πούμε, στο σύνδεσμο παλιά έπαιρνα 500 και 600 εισιτήρια και έδινα και τώρα δίνω 150, και εγώ πρόβλημα, ναι, έχω. Μπορεί τα 150 να σου ακούγονται πολλά, αλλά όταν έπαιρνα 600, τα 150 είναι ελάχιστα. Είναι ελάχιστα, έχεις δίκιο. Το θέμα είναι τώρα όμως πρέπει να βρεθεί και για μια λύση. Η μόνη λύση είναι να αγοράσουμε διαρκείας. Η μόνη λύση αλλά είναι. Αν αυτοί που, είναι, που αγόρασαν για πρώτη φορά διαρκείας, που αγοράζουν για πρώτη φορά διαρκείας, θα πάρουν, λέει, μετά τις 8 Αυγούστου. Ναι, γιατί έχουν δικαίωμα ανανέωσης οι παλιοί κάτοχοι. Οι παλιοί κάτοχοι. Αλλά λέει για τη θύρα 8 και 6, μου είπαν εκεί οι κοπελιές στον Ολυμπιακό, ότι μπορεί να αγοράσει και αυτές τις μέρες εδώ που μιλάμε τώρα. 8-9 δεν ξέρω κάτι. 8-9 δεν ξέρω. Για την 4-5-6 νομίζω, ναι. Ναι, 4-5-6 έκανα λάθος. 4-5-6. Ναι, έχεις δίκιο. Δίκιο. Μα κάνει αυτό. Κατά τα άλλα, εντάξει, Ολυμπιακός μια χαρά είναι. Η λύση είναι μία, φίλε μου. Να παλιώσει, ναι, το Καραϊσκάκι και να φτιάξουμε, ναι, καινούργιο μεγαλύτερο. Αυτή είναι η μοναδική λύση. Η λύση είναι και άλλη. Να γίνουν σκεπαστές στο Καραϊσκάκι με τον καινούργιο πρόεδρο. Ξέρω. Μακάρι να γίνει αυτό. Μακάρι όλα. Όλα, ξέρω εγώ, όλα είναι πιθανά. Ξέρω εγώ.
Ωραία. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Όταν κυκλοφορούν παιδιά 18-20 χιλιάδες διαρκείας και εξαφανίζονται, μαζί με φιλοξενούμενους, μαζί με υποχρεώσεις στις νεοχορηγούς και UEFA κτλ., μην νομίζετε 4-5 χιλιάδες θύρια είναι προς διάθεση. Είναι, το επαναλαμβάνω, πολύ λίγα για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Πάρα πολύ λίγα. Και ειδικά φέτος το πρόβλημα θα είναι ακόμα μεγαλύτερο, γιατί μόλις φτιαχτεί η ομάδα στο σύνολό της και δει ο κόσμος την μπάλα παίζει, τότε ούτε σε μικρά παιχνίδια θα είναι άδειο το Καρισκάκι, και έτσι πρέπει. Και όλα τα διαρκεία να πουληθούν και το Καρισκάκι να είναι 33.000 κάθε Κυριακή. Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία, το πούμε έτσι, για τον κόσμο του Ολυμπιακού, να γεμίσει απάξι το γήπεδο, να στηρίξει και την καινούργια διοίκηση, να στηρίξει και την καινούργια ομάδα και όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Καλησπέρα. Έλα, Αλέκο, καλησπέρα. Ο Παναγιώτης από την Νίκαια είμαι. Έλα, Παναγιώτη. Θυμάσαι που σε χαιρέτησα στη συνέντευξη του Μαρινάκη. Λοιπόν, αν μου επιτρέπεις να μιλήσω λίγο για το Ριβάλτο. Σε επιτρέπω. Εξάλλου, τη γνώμη σου πήρες να πεις, εγώ τη γνώμη μου, ναι. Θα σου απαντήσω. Λοιπόν, έγινε και αυτό, ο άνθρωπος που πρόσβαλε τον Ολυμπιακό Διεθνώς και μας γύρισε στην πλάτη στη φιέστα της περίοδου 2007-2008 Ριβάλτο, δέχτηκε, λέει, πρόσκληση του Ολυμπιακού και την αποδέχτηκε να έρθει να παρακολουθήσει τον αγώνα Ολυμπιακού Μπέσα. Έκπληκτη τον είδαμε σαν Φάτη Μπαστούνη στη Σουήτα μαζί με τον Λουτσιάνο Καλέτη και με τον Ντένις Ρόμεντα, Ριέρα και η Παγάσα. Αν είναι δυνατόν να βάλουμε τον Ριβάλτο στην ίδια θέση της Καρδιάνας με τον Λουτσιάνο Καλέτη. Φυσικά αν το Καραϊσκάκι ήταν γεμάτο δεν θα τολμούσε να πατήσει το πόδι του ούτε μέσα στην Καλυθέα. Τα τέσσερα δάχτυλα που μας έδειξε δεν μας πείραξαν και τόσο, διότι μπορεί να το έκανε να ξεσηκώσει τους νηστικούς φιλάθλους της ΑΕΚ από τίτλους. Αλλά το να ρίχνεις λάσπη σε τρία πρωταθλήματα του Ολυμπιακού που εσύ ο ίδιος έφτισες αίμα και υδρότα να τα κατακτήσεις, αυτό πάει πολύ και δεν συγχωρείται ισοβίως. Και πήρε και τα πριν πρωταθλήματος. Αν μου επιτρέψεις να συνεχίσω και μετά θα τα πούμε. Από εκεί που είχε ο Ολυμπιακός καταθέσει αγωγή εναντίον του για τις βαριές δηλώσεις του, τον καλέσαμε, λέει, και στη γιορτή μας για την άβυξη του Άλμπερτ Ριέρα. Θα θέλαμε να μάθουμε αν κάποιος και ποιος είχε τη φαϊνή ιδέα να καλέσει ένα πρόσωπο που είναι ανεπιθύμητο από το λαό του Ολυμπιακού. Αλλά αν πάλι ήρθε χωρίς πρόσκληση, έπρεπε για μένα να βρει τις πόρτες κλειστές. Μπόρμπα Φερέιρα Ριβάλτο, εάν με ακούει, δεν δεχόμαστε τη συγγνώμη σου για δύο λόγους. Πρώτον, την θεωρούμε ψεύτικη. Δεύτερον, πρόσβαλες τον Ολυμπιακό και για μας τους φιλάθλους που σε λατρέψαμε, ειλικρινά σε λατρέψαμε, ο Ολυμπιακός για μας είναι η ίδια μας η ζωή. Αυτά είχα να πω και ελπίζω να του τα μεταφέρουν. Αυτά είχα να πω, αλλά για το Ριβάλτο. Εμείς στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ που τον είδαμε μαζί με τα άλλα τα παιδιά του Ολυμπιακού την ημέρα αυτή. Ειλικρινά το σας το. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και επαυξάνω θα έλεγα. Ειλικρινά με αυτό το θέμα και με τα άλλα παιδιά που μίλαγα με το σύνδεσμο και τα λοιπά και όποιον βλέπω τέλος πάντων, κανένας δεν μπορεί να συγχωρέσει, δεν θέλει να συγχωρέσει μάλλον. Να μην ξαναπατήσει το Καραϊσκάκι αυτό. Κάποιον που για μένα είναι ψεύτης. Ασφαλώς είναι ψεύτης. Λοιπόν, καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, επειδή φτιαχτήκαμε τώρα πάμε και σε ένα διάλειμμα και θα γυρίσουμε λίγο καλύτερα. Και τώρα ο πρωταθλητής στην πιο μεγάλη.